Νέα δεδομένα για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών φέρουν σύμφωνα με ασφαλείς πηγές τα σχέδια της κυβέρνησης. Κατά τη χθεσινή σύσκεψη των Περιφερειαρχών με τον Πρωθυπουργό, γνωστοποιήθηκε μέρος των αποφάσεων που φέρνει στις περιφέρειες, όπως στην Κρήτη, τη δημιουργία κλειστών κέντρων φιλοξενίας. Ποσοτικά δεν είναι μεγάλο το ζήτημα. Κυρίως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι Έλληνες είναι και αισθάνονται ασφαλείς. Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης απέφυγε να τοποθετηθεί σήμερα, ενώ με τη χρήση διπλωματικής γλώσσας έκανε λόγο για συλλογική απόφαση στη διαμόρφωση ενδεχόμενης αντιπρότασης. Δεν θέλω να τοποθετηθώ τώρα, γιατί σας είπα θα είναι ένα θέμα συλλογικής δουλειάς, συλλογικής διαδικασίας στην κατεύθυνση της αλληλεγγύης και της φιλοξενίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που εμπλέκονται στο θέμα, όπως η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, που γνωρίζει δομές, πώς πρέπει να το κάνουμε και μπορεί εμείς να πρωτοπορήσουμε και να προτείνουμε κάτι άλλο, πιο καλό, πιο ανθρώπινο, που θα εκφράζει την αλληλεγγύη και τη στήριξη των ανθρώπων αυτών προς τις αρμόδιες αρχές. Για αποτυχημένο πείραμα έκανε λόγο ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης, ενώ στο ίδιο τέμπο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη. Θεωρώ ότι η δημιουργία hotspot είναι μια αποτυχημένη συνταγή. Δεν είναι σωστή διαχείριση του προσφυγικού με αυτόν τον τρόπο. Εμείς εδώ στην Κρήτη, με τον τρόπο που το διαχειριστήκαμε και την προηγούμενη φορά, αποδείξαμε ότι μπορεί τα πράγματα να γίνονται σωστά, συγκροτημένα, οργανωμένα, χωρίς κανένα πρόβλημα στις τοπικές κοινωνίες και κυρίως με όρους αξιοπρέπειας. Υπάρχει ένα μοντέλο πετυχημένο και πάνω σε αυτό το μοντέλο θα πρέπει να συνεχιστεί η διαχείριση σε ό,τι αφορά το προσφυγικό στο νησί μας. Προσωπικά, εγώ για το πώς το είχαμε πει και την άλλη φορά, νομίζω ότι είναι ένας λάθος τρόπος διαχείριση του προσφυγικού παύλα μεταναστευτικού προβλήματος. Και όπως είπα και στην Υπουργό, η προσωπική μου άποψη, και δεν ξέρω αν θα πούμε μεθαύρο, θα μπορεί να είναι και άποψη μεγαλύτερου συνόλου, είναι ότι το μεταναστευτικό είναι εθνικό θέμα. Πάντως, το σχέδιο διαχείριση των μεταναστών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προβλέπει την πρόσληψη 800 ατόμων για τη φύλαξη των συνόρων, 400 συνοριοφυλάκων και 500 υπαλλήλων στις υπηρεσίες ασύλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης κατέστησε σαφές ότι στο πλαίσιο αυτό θα αποκεντρωθούν αρμοδιότητες και χρηματοδοτικοί πόροι για τη δημιουργία υποδομών. Είναι κάτι που το απαιτεί η χρηστή διοίκηση, αλλά και η ευθύνη της λογοδοσίας. Είναι κάτι που υποσχεθήκαμε στον πολίτη. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει συνολικά την ανάπτυξη ολόκληρη τη χώρα. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε στη σύσκεψη με τους Περιφερειάρχες ότι σε καμία περίπτωση ο αριθμός των μεταναστών και προσφύγων που θα φιλοξενηθούν σε κάθε περιφέρεια δεν θα ξεπερνά το 1% του πληθυσμού της και θα υπάρχει αναλογικότητα στην κατανομή τους.